Πάμε στη Βαλεντίνα Καραγεωργίου να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Βαλεντίνα. Ένταση προκλήθηκε πριν από λίγη ώρα εδώ στην δικαστική αίθουσα του Μικτούρκο του δικαστηρίου όπου βρισκόμαστε, όταν οι δικαστές ξεκίνησαν να ανακοινώνουν την απόφαση σχετικά με την υπόθεση του 40χρονου αστυνομικού, ο οποίος κατηγορείται για κακοποίηση αλλά και για σωματεμπορία δύο γυναικών στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, ο αστυνομικός κρίθηκε αθώος για την υπόθεση της 25χρονης κοπέλας και ένοχος για την υπόθεση της 19χρονης. Την οποία φέρεται να κακοποιούσε, να απειλούσε με όπλο αλλά και να την εξέδιδε στην περιοχή της Ηλιούπολης. Υπήρξε μια σύγχυση σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου όταν ακούστηκε η λέξη αθώος. Έτσι λοιπόν εκείνη τη στιγμή από πολλοί από το ακροατήριο ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθήματα, ενώ να σου πω πως πολλοί επιχείρησαν αρκετά έντονες λογομαχίες μαζί μεταξύ με τους δικαστές, ενώ να σου πω πως ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν έναν πυροσβεστήρα τον οποίο άνοιξαν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Επικράτησε χάος. Λίγη ώρα αργότερα πέταξαν και κάποιες χειροβομβίδες κρότου λάμψης αλλά και χημικά. Ένα να σου πω μέσα στο δικαστήριο βλέπουμε τις εικόνες. Μέσα στο δικαστήριο ακριβώς εσύ επικράτησε το απόλυτο χάος. Λίγη ώρα αργότερα όμως εισήλθαν τα ΜΑΤ και έθεσαν την κατάσταση υπό έλεγχο. Τώρα αυτή τη στιγμή το πλήθος έχει διαλυθεί και όλα κυλούν ομαλά εδώ στο Μικτόρκο το όπου βρισκόμαστε και η δίκη του αστυνομικού αναμένεται να συνεχιστεί μετά τις